του Αντένα στις 8.30 και μόνο στον Αντένα. Συγκλονιστικό ντοκουμέντο από το μακελιό στο στρατοδικείο του Ρουφ κατέγραψε μαγνητόφωνο μέσα στην αίθουσα. Πρέπει να αλλάξει τις νομοθεσίες. Όποιος ξεφύγεται και σκοτώνει, να καταδικάζεται. Δεν βγήκε τίποτα. Θα βγει. Ολόκληρο το ηχητικό ντοκουμέντο από τις απειλές σε δικαστές και δικηγόρους μέχρι τους δολοφονικούς πυροβολισμούς θα το παρακολουθήσετε κυρίες και κύριοι στα νέα του Αντένα στις 8.30. Και ακόμη, φοβερή καταγγελία του συνταγματάρχη που δέχτηκε τις σφαίρες. Ζωντανές συνδέσεις με το στρατοδικείο και το νοσοκομείο Νικαίας. Η αδερφή του δολοφονημένου δικηγόρου αποκαλύπτει τη μοιραία απόφαση. Πήγαμε στη Χαλκίδα και βρήκαμε τους γονείς των άλλων παιδιών που χάθηκαν στο τροχαίο. Ο δράστης της διπλής δολοφονίας προαναγγέλει τις πράξεις του σε ηχογραφημένο μήνυμα. Οι τρομοκράτες, απ' την άλλη πλευρά, έβαλαν και πάλι στο στόχαστρο τους εφοριακούς. Δύο εκρήξεις είχαμε τη νύχτα που αναστάτωσαν την Αθήνα. Υπουργοί και βουλευτές επιτίθενται στο Βουγιουκλάκι για την Ανταρσία. Τι θα γίνει με το πειθαρχικό. Εφιαλτικές εικόνες από τη φωτιά που έκανε κάρβουνο τις κουκουναριές στη Σκιάθο. Και ακόμη, φοιτητικές εκλογές. Ποια αποτελέσματα δίνει κάθε παράταξη, ποιος ανέβηκε και ποιος έχασε. Αυτά και άλλα πολλά στα νέα του Αντένα στις 8.30. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στα νέα του Αντένα, 8.30. Συγκλονιστικό ντοκουμέντο μόνο στον Αντένα από το μακελιό στο στρατοδικείο του Ρουφ. Θα ακούσετε τον πατέρα να τους απειλεί και να προστάζει να μιλήσουν δικαστές, δικηγόροι και ο κατηγορούμενος. Τι είπε λίγο πριν αυτοκτονήσει και στο αποκορύφωμα της τραγωδίας θα ακούσετε τους δολοφονικούς πυροβολισμούς. Ένα συγκλονιστικό χρονικό. Φοβερή καταγγελία από τον συνταγματάρχη που δέχτηκε τις σφαίρες. Ζωντανές συνδέσεις με το στρατοδικείο και το νοσοκομείο Νικαίας. Τι λένε οι συγγενείς των δικηγόρων που σκοτώθηκαν. Ο δράστης της διπλής δολοφονίας προαναγγέλει τις πράξεις του σε ηχογραφημένο μήνυμα. Τρομοκράτες έβαλαν και πάλι στο στόχαστρο τους εφοριακούς. Δύο εκρήξεις τη νύχτα αναστάτωσαν την Αθήνα. Υπουργοί και βουλευτές επιτίθενται στον Ηλία Βουγιουκλάκη για την Ανταρσία. Τι θα γίνει με το πειθαρχικό. Εφιαλτικές εικόνες από τη φωτιά που έκανε κάρβουνο τις κουκουναριές στη Σκιάθο. Φοιτητικές εκλογές. Ποια αποτελέσματα δίνει η κάθε παράταξη, ποιος ανέβηκε, ποιος έχασε. Αυτά και άλλα πολλά κυρίες και κύριοι στα νέα του Αντένα. Στις 8.30. Με τον Τέρας Κουίκ και τη Λιάνα Κανέλη.